επάνω στα βλαστάρια της και στα περικλονάρια της. Παίρνει και σκελαϊδούσα, μάτια μου πια σε ξυπνούσα. Δεν ήσαν μόνο πέρδικες, γαριφαλιές λεβέντικες. Μόν και περιστεράκια, μαύρα μου γλυκά ματάκια. Κατέβηκε η πέρδικα, πως περπατεί λεβέντικα. Να βρέξει το φτερό της, γιατί το έχει το σκληρό της. Και βρέχει τον αφέντη μας, θες πρώτη το πατέρα μας. Τον πω λίγον εμένο και στον κόσμο ξακουσμένο. Σεβασμιότατε, δεσιμότατοι πατέρες, σεβαστές αρχές, αγαπητά μέλη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο νέος χρόνος να είναι ευλογημένος με υγεία και αγάπη. Να είμαστε πάντα ενωμένοι και με αισιοδοξία να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Ο Άγιος Θεός μας να ευλογεί και να φέρει καλύτερες μέρες στη χώρα μας. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε, διότι ενισχύεται το έργο μας πάντα με αγάπη και προθυμία. Όλοι μαζί βοηθούμε και ανακουφίζουμε όλους όσους έχουν ανάγκη και περιορίζουμε κατά το δυνατόν τα δάκρυα και τους πόνους που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, ο οποίος στερείται το χαμόγελο και αδυνατεί να εξασφαλίσει το καθημερινό. Με τη φιλανθρωπία σας στηρίζετε το έργο της αδελφότητας και συμβάλλετε στην προσπάθεια να βοηθούμε και να μεταδίδουμε αγάπη και ελπίδα στους συνανθρώπους μας. Φυσικά, με την ευλογία του σεβαστού μας Μητροπολίτη κυρίου Ναθαναήλ, ο οποίος καθημερινά προσπαθεί να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, αλλά και να μας εμψυχώνει και να μας καθοδηγεί να επιτελούμε το έργο μας όσο πιο καλύτερα μπορούμε. Γι' αυτό να δοξολογούμε τον Άγιο Θεό μας, να Του δίνει υγεία και δύναμη, να είναι κοντά μας πάντα δυνατός. Απευθύνω θερμές ευχαριστίες στο Μητροπολίτη μας, καθώς και σε όλους εσάς. Να ευχαριστήσω τα αδέλφια Ματθαίου, που με πάντα με προθυμία μας διαθέτουν την αίθουσα του ξενοδοχείου για την κοπή της πίτας μας, καθώς τον κύριο Γιώργο Γιαουρδήμο, ο οποίος μας τύπωσε δωρεάν τις προσκλήσεις της εκδήλωσης. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους καταστηματάρχες, οι οποίοι προσέφεραν δώρα για τη Λαχιοφόρο και είναι ο κύριος Τσιγαράς, ο κύριος Πασπαράς, ο κύριος Καστελοριζιός, η κυρία Κεντούρη, η κυρία Θεοδόρου και τον κύριο Φαναριώτη που μας προσέφερε τα αναψυκτικά. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες του Συμβουλίου της Αδελφότητος, διότι πάντα με προθυμία βοηθούν και δίνουν χαρά και χριστιανική αγάπη στους πονεμένους αδελφούς μας. Το φλουρί της πίτας είναι ένα δαχτυλίδι γυναικείο προσφορά από την κυρία Μεσημέρη και την ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, σεβασμιότατε, να μας δώσετε τις ευλογίες σας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Η πρόεδρος της Αγαθοδεργού Αδελφότητος, Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος της Ιεράς Μητροπόλεως Κόβου και Νησίρου, είπε να κόψουμε την πίτα. Από κεκτημένη ταχύτητα δεν θα την κόψουμε την πίτα, θα την ευλογήσουμε. Θα ευλογήσουμε τα βασιλοπιτάκια. Πρέπει να ξέρετε πως το έθιμο αυτό καθιερώθηκε όταν στην Κεσάρια ήταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος επίσης πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας καλά, ότι εκοιμήθη 49 ετών. Ήτανε πολύ ψηλός, πολύ αδύνατος, με μαύρη γενιάδα και με πράσινα ρούχα συνήθως. Δεν έχει σχέση με τον Άγιο Βασίλη που κατασκεύασε η Κοκακόλα και η Αμερικανική διανόηση.
Το ουσιαστικό στην υπόθεση είναι ότι ο Άγιος Βασίλειος πραγματικά ήταν ο Βασίλειος που έστελνε δώρα, μια και είχε πληθώρα ευαγών ιδρυμάτων. Ορφανοτροφία, γυροκομεία, πτωχοκομεία, σχολεία. Και επίσης πρέπει να γνωρίζουμε πως κυρίως στην Αθήνα σπούδασε ο Άγιος Βασίλειος και τελείωσε όλες τις τότε γνωστές σχολές, εκτός από τη σχολή μουσικής, γιατί δεν τον έπαιρνε ο χρόνος, ήθελε να πάει να υπηρετήσει στην Κεσάρια. Όταν λοιπόν τα εχθρικά στρατεύματα παρέλαβαν στην περιοχή, έστειλε ο αρχηγός του στρατού στο Μέγα Βασίλειο έναν αγγελιοφόρο και του είπε: «Βασίλειε, πηγαίνω για πόλεμο στην περιοχή σου, αλλά όταν γυρίσω θέλω να μου μαζέψεις ένα πολύ μεγάλο ποσό σε χρυσάφι για να μου δώσεις, για να μην σφάξω όλους τους κατοίκους της πόλης και να μην την κάψω». Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν έκανε έκκληση στην εκκλησία στο ποίμνιό του. Τους είπε τον κίνδυνο που έτρεχε η πόλη και τους παρακάλεσε να δώσουν ό,τι έχουν για να μπορεί να σωθεί η πόλη. Έτσι κάθε οικογένεια έκανε ένα συμβούλιο και αποφάσισε τι από τα χρυσαφικά, τα πολύτιμα που είχε, θα έδινε στο Μέγα Βασίλειο για να το δώσει και να σωθεί η πόλη. Αλλά παράλληλα με την προσπάθεια να συγκεντρώσει το χρυσάφι ο Μέγας Βασίλειος, έκανε και έντονη προσευχή. Παρακαλούσε το Θεό να απαλλάξει από τον κίνδυνο την πόλη. Έτσι λοιπόν όταν γύριζε ο στρατός και προχωρούσε προς την Κεσάρια για να την καταλάβει και να πάρει τα χρήματα που περίμενε από τον Βασίλειο, έπεσε μια τόσο έντονη ομίχλη στην περιοχή που δεν μπορούσαν τα άλογα ούτε να πλησιάσουν προς τα εκεί, και αυτό έγινε για αρκετές μέρες και είχε σαν αποτέλεσμα ο διοικητής του στρατού να αλλάξει αναγκαστικά απόφαση και να φύγει από την περιοχή και έτσι να εκλείψει ο κίνδυνος. Ο Άγιος Βασίλειος βεβαίως ευχαρίστησε το Θεό, αλλά έμεινε αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους που τα πρόσφεραν, αφού δεν έγραψε πουθενά ποιος πρόσφερε τι? Καταλάβαινε πως άμα τους έλεγε «ελάτε να πάρετε τα χρυσαφικά», θα γινόταν μεγάλος τσακωμός, γιατί ο ένας θα ήθελε να πάρει το χρυσαφικό του άλλου που ήταν μεγαλύτερης αξίας. Σκέφτηκε λοιπόν, μια και πλησίαζε η πρωτοχρονιά, η πρώτη του έτους, παράγγειλε στο φούρναρι να κάνει ζυμάρι και να τον περιμένει. Έτσι λοιπόν πήγε στο φούρνο, χώρισε ο φούρναρις το ζυμάρι σε μικρά πιτάκια, τα έβαλε στο χώρο που ήταν έτοιμα για να φουρνιστούν, έβγαλε έξω το φούρναρι και σε κάθε ψωμάκι έβαζε μέσα ένα χρυσαφικό. Ήτανε παρόν την ώρα που έμπαιναν στο φούρνο, ήτανε παρόν την ώρα που ψήθηκαν και έβγαιναν από το φούρνο και τα πήρε στο ναό. Την άλλη μέρα εξήγησε στον κόσμο πως η κάθε οικογένεια θα πάρει μια μικρή πίτα, ένα μικρό ψωμάκι. Μέσα σε αυτήν υπάρχει ένα χρυσαφικό. Αυτός ήταν ο πιο δίκαιος τρόπος που σκέφτηκα για να μην τσακωθείτε, τους είπε ο Βασίλειος. Και έτυχε βεβαίως, μετά από την προσευχή του Βασιλείου, η κάθε οικογένεια να πάρει το χρυσαφικό που είχε δώσει. Από εκεί ξεκίνησε το έθιμο της βασιλόπιτας. Ο καθένας δηλαδή έπαιρνε ένα μικρό ψωμάκι. Και το ψωμάκι αυτό δεν ήταν αυτό το έντονο γλυκό που έχουμε συνηθίσει εμείς, το αμερικάνικο δηλαδή κέικ, αλλά ήταν ένα ψωμάκι που είχε λίγη ζάχαρη και γλύκιζε. Επομένως, το έθιμο του να μοιράζουμε ένα μικρό βασιλοπιτάκι είναι το κυρίως έθιμο. Η παραποίηση του ενθύμου είναι το κόψιμο της πίτας. Το κυρίως έθιμο, το αληθινό έθιμο, είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ. Αυτό που με τη χάρη του Θεού κάνουμε 3 χρόνια στο Μητροπολιτικό Ναό και σε άλλους ναούς που αρχίζει να γίνεται εδώ, και αυτό που η αγαθοδεργός αδερφότης υιοθέτησε για φέτος. Και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που κάνατε δεχτεί την πρότασή μου για να επανέλθουμε στο έθιμο. Θέλω αυτή την ώρα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου κληρικούς με επικεφαλής τον Άγιο Πρωτοσύγγελο. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της αγαθοδεργού αδελφότητος Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος της Ιεράς Μητροπόλεως Κοκκινησίρου
και ιδιαίτερο την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Αλεξάνδρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τις αρχές του τόπου, τις πολιτικές και τις στρατιωτικές. Να ευχαριστήσω τα μέλη της Αγαθοεργού Αδελφότητος και αυτούς που στηρίζουν τα μέλη στην προσπάθεια αυτή που γίνεται. Η Αγαθοεργός Αδελφότης κάνει μεγάλο έργο το οποίο δεν φαίνεται. Αυτό που γίνεται πολλές φορές να γίνεται γνωστό, δηλαδή το τι κάνει η Εκκλησία στην αγαθοεργία της, είναι λάθος. Η εντολή του Χριστού είναι να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου. Γι' αυτό η φιλανθρωπία μας πρέπει να γίνεται με τρόπο και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται, με τρόπο που να μην φαίνεται. Γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο που λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή τον τρόπο της προβολής. Και αυτό πρέπει να γίνει κανόνας στη ζωή μας. Εύχομαι η χάρη του Θεού να σας χαριτώνει, ο Άγιος Βασίλειος να σας φροντίζει από τον ουρανό, να φροντίζει να μην λείπει τίποτα από τις οικογένειές σας, να φροντίζει να απομακρύνονται οι εχθροί, να φροντίζει να γαλινεύεται εσωτερικά και οικογενειακά και να προοδεύεται πάντοτε. Η χάρη του Θεού μας να είναι μαζί μας με τις ευχές του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Χαρούμενα. Ο εκπρόσωπος του κυρίου Δημάρχου θα σας πει δύο λόγια. Ένα χαιρετισμό. Κυρία Πρόεδρε, Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, εκ μέρους του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, σας ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία. Επιτελείται ένα έργο το οποίο, αν μη τι άλλο, βοηθάει τα ασθενέστερα στρώματα. Ταυτιζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι δύσκολη καιρή που ζούμε. Είναι δύσκολη περίοδος που διανύει η χώρα και ο τόπος μας. Άρα, ως αντίδοτο στη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη. Καλή χρονιά με υγεία. Ευρωγημένη και χαρούμενη είναι η καινούργια χρονιά. Αμήν. Ό,τι επιθυμείτε.